σε μια αλφάνα να προωθήσω, να αφήσω έναν κενό και να βάλω το αλφαδίο παραδείγμα σου χάρη. Και το Σαν Ανδρέο παραδείγμα σου χάρη. Οπότε, ή πολλά άτομα μαζί. Όταν πάω, όταν μένω στις αφορολογίες τώρα, αν κοιτάξετε, αν δεν κάνω το λάθος, γιατί τον ήταν τέτοια πάνω. Κάτι αυτό τον έχω πάνω τέτοια, στο τέτοια από πάνω. Λάθος. Έχω το αφορολογίες, αν κοιτάξετε, απ' άλλα, είναι πράγματα που βάλαμε με μπουτζί, σκέψε αυτό να το βοράω. Εδώ έχουμε διάφορες καλές οργάνων, οι οποίες έχουν να κάνουν με το τρόπο οργάνου, αυτοσχεδιασμού και σύνθεση. Εμάς μπορούμε να το αποκρίνουμε τις κατηγορίες, τα πράγματα που θέλουμε να βαθμολογήσουμε. Ο καθένας των βαθμολογιών και ένα τραγούδι, εκτέλεση μουσικού οργάνου, αυτοσχεδιασμού και σύνθεση. Εμείς να μην έχουμε αντιστάσεις σώματος, θέλουμε να έχουμε ρυθμική ακρίβεια μόνο. Η ακρίβεια έχω μερική την ακρίβεια. Στο τεχνικό πρόγραμμα βάλω δύο, διπλάσιο που το κανονικό νοσηλευτής. Στην ρυθμική ακρίβεια που τη θεωρώ πιο εύκολο να βάλω ένα και στη μετρία να βάλω ανάμιση. Η συντελεστή θα δω ότι βάλω πολλαπλασιάζεται μαζί με το 2 στην τοπική ακρίβεια, μαζί με το 1,5 στη μελωδική ακρίβεια και μαζί με το 1 στη ρυθμική ακρίβεια. Οπότε θα πάμε στις βαθμολογίες και βάλω να δείμε ως χάρη δείχνει την ρυθμική ακρίβεια. Στην μελωδία, αλλά στην τονική ακρίβεια βάλω έναν έψιλο παραδείγματος χάρη. Ο βαθμός είναι πιο βαρετόν το έψιλο. Το έψιλο πλαπλασιάζεται με το 2. Στην μελωδία με το 1, κομπαμπέντε και η ακρίβεια με το 1. Οπότε θα βαθμούν να μέχρι και 14 με τους 6%. Αυτό τα δύο για βάλω τα μέβητα και το α. Επειδή το α θα πλαπλασιαστεί με το 1 και το β με το 1,5. Βλέπετε, είμαστε, συγγνώμη, να μην έχουμε πάλι με καλά έτσι μεγάλες ολίδια παράδειγμα. Μεγάλο με το 2, με το συγκεκριμένο, να φύγει 16. Ας χάνει τη βίτα για να πάμε να δείτε εδώ. Και στην τελευταία τη βίτα, εγώ αντί 1,5 βάλω το 4, που το κάνω πολλά πιο, τη μελωδική είναι πολλά πιο σημαντική. Γιατί θα κάνει τη διακριβία. Αυτό στη βαθμολογία, βλέπετε, ότι να μετρά παραπάνω. Για να βάλω αλφα. Παραπάνω. Ναι, πέτυχε πολλά παραπάνω. Άμα το δική ακρίβεια το αλφα και είναι πιο ψηλά, αλλά το αλφα έχει πολλά πιο μεγάλη βαρύτητα. Οι υπόλοιπες οι κατηγορίες δαμέ, δεν λαμβάνουν υπόψη. Λαμβάνουν μόνο τα πράγματα τα οποία εγώ χρησιμοποιούσα και τα οποία χρησιμοποιούσα. Και μπορούν να χρησιμοποιούν για κάθε ένα μαθητή διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, πάνω σχάρι. Εγώ και ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου είχε το μαθητή εμπάνω στη μελωδική εθνική ακρίβεια και την τίποτε άλλο. Αυτά δύο. Άρα μόνο αυτά τα δύο θα προσμετρήσουν. Δεν θα προσμετρήσει δηλαδή η μελωδική ακρίβεια η οποία άφησα άδεια εγώ. Το λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει τώρα στη μουσική οργάνω και δηλαδή αυτό σε διαγμό σύνθεση. Τούτοι, τούτες ιδιές, συγκεντρώνονται τους συντελεστές, βλέπετε, δηλαδή τα θέματα που θα πλασιαστούμε το συντελεστή τον οποίο έχω βάλει εγώ εδώ και το τραγούδι, δηλαδή, ο αριθμός που θα αυξεί που το τραγούδι είναι όλος ο συνολικός θα πλασιαστεί με το συντελεστή το 2. Το 2 ό,τι έχει, φυσικά αν το αφήσω άδειο τούτο το πράγμα θα πλασιαστεί τίποτε, θα χρησιμοποιηθεί τίποτε που τούτο και με τον αυτοσχεδιασμό για τη σύνθεση
το 2. Τα μίλια αγώνες είμαστε τετραμήνη του ακρόαση. Του έκανε διπλάσιο από οποιοδήποτε άλλο σύντελεστη. Άρα, ό,τι βαθμό πάρουμε εγώ, θα τετραμήνη σημασίας από σημασίας που είναι η εκτέλεση του μουσικού οργάνου, η σημασίας που είναι η αυτοσχεδιασμό στο σύνθεση. Προφορικά του μαθητή, πάλι, θα είναι της εκτέλεση μουσικού οργάνου η αυτοσχεδιασμό στη σύνθεση, γιατί ο σύντελεστης είναι ένα, πάμε σε τα λένε δύο. Το πρώτο σύστημα και χορολία βαθμούσε από το 1 μέχρι το 5, δηλαδή μέσω στην βαθμολογία του μαθητή. Μέχρι 5, ό,τι κύριε το αποτέλεσμα θα προσθεθεί από το 1 μέχρι 5. Εάν ο μαθητής όμως παίρνει 18 και εγώ βάλω το ακόμα 5, να παίρνει από το 20, θα προχωρήσει πιο αμέσως. Από τη στιγμή που δεν χρησιμοποιώ τις μουσικού οργάνου ή τον αυτοσχεδιασμό και σύνθεση για οποιοδήποτε άλλο λόγο, η βαθμολογία που λαμβάνεται υπόψη είναι μόνο για το τραγούδι. Από τώρα κάτι δεμένα στο διαγώνισμα το 15 να μετρεί αρκετά γιατί είναι ένα διπλάσιο του ότι έπιασε στο τραγούδι. Στα όλα το τραγούδι είναι 2 και στα πια είναι το μισό του που είναι το προφορικά μπαίνει πάλι με αλφα, βήτα, γάμμα, δέλτα. Βάλουμε και πιο μικρό το προφορικά. Δεν μεγαλώνει τόση μεγάλη διαφορά. Έχουμε ένα βαθμό κάτω. Βάλω και εγώ, αν συμμετείχε το 3 βαθμούς παραδείγματος, το 16 να βάλει, έγινε 19 στο τέλος. Και το πράγμα για να μαθηθεί δρά ξεχωριστά. Άρα είχαμε πολλές κατηγορίες για κάθε μεγάλη κατηγορία για το τραγούδι, παρόλο πολλές υποκατηγορίες, γιατί το μουσικό οργάνω πολλές υποκατηγορίες και στον αυτοσχεδιασμό σύνθεση και τον κάθε μαθητή σε διαφορετική υποκατηγορία. Είναι χάσινο άδειο, έμπιανε η μαθητή κατηγορία και δεν συνυπολογίζεται στον τελικό του βαθμό. Ο βασικός τρόπος που λειτουργεί το πρόγραμμα. Αν επιλέξεις, δηλαδή να βάλω κάποιο αλφα είναι του 2.19.5 βασικά, διότι το βασικό το μέσο όρο, όταν καλά είναι σαν το 2.14, γιατί είναι, το γάμμα είναι από το 13 μέχρι το 15, θα καταλήξεις. Και εσύ που υπολογίζει το πρόγραμμα που μόνο μας. Αυτό είναι ο τρόπος που δουλεύει και περιμένω απορίες. Ακούτε με. Σε κάθαρο. Οπότε ο καθένας θα δουλειάσει και να βάλει οτιδήποτε κατηγορίες θέλει ή για το πρώτο είναι η εκτέλεση μουσικού ρόλου είναι 3 ώρες. Απλά κάποιοι αυτούς υπολογισμούς τους πάρα πολλά και ώρα. Έχει αντίθεση να κάθε να προσθέτει να φέρετε και τα βήτα να δείτε να μου κάνουν. Κωνσταντίνα, υπάρχει γραπτή γιατί δεν βλέπω το πρόβλημα αυτό. Προσπάθει να συνδέσω 2 άτομα, αν δίνω γι' αυτό είναι εκτός. Οπότε βάλω εγώ να το συνεχίσω να και βάλω κάτι στην εκτέλεση μου στον κόσμο. Τούτον ότι πιάσει για να καταλάβετε έτσι απλά το θέμα μας. Δεν μου γίνεται. Πώς χάρη έβαλα ποιότητα στους χρωματισμούς και την επάρκεια σε μελλοντικό γκρουστό παραδείγμα. Χάρη έβαλα μόνο σε τα δύο πράγματα βαθμολογία στον μαθητή. Τούτα τα πράγματα θα υπολογιστούσει με συντελεστές. Το τέταρτο, ποιότητα στους χρωματισμούς είναι 1 και το μοτ που είναι 1, θα συντελεστεί στην 1.
Παίζω την ώρα του βάλω σύνδεση στην 4, μου σάρε ψήλωσε εδώ. Και έχουμε το δεύτερο πιάνει σύνδεση στην 4, το βίντεο πιάνει σύνδεση στην. Υπολογίζεται ένας βαθμός που το βαθμός έχει την ίδια βαρύτητα μαζί με τον βαθμό που δημιουργείται από το τραγούδι. Μαζί με τον βαθμό του τραγουδιού έχουν την ίδια βαρύτητα και θα προσεχθούν. Στο διαγωνίσμα, το χειρίζοντας, το προχωρήσουμε το μισό και θα προσπαθεί στο τέλος για την τελική βαθμολογία. Αριθμητικά, απορίες, τίποτε, οτιδήποτε, θέλετε να κάνετε κάτι άλλο. Ναι, υπάρχει μια πορεία άλλη, δεν έχει πολλά πράγματα να πω για το συγκεκριμένο θέμα. Θα το ξανακάνω, χρήσω το προσπαθώ μια κατηγορία μία. Όπως χάρη εγώ, στα ποσοστά του βαθμολογίου, η υποκατηγορία που είναι στο τραγούδι, ό,τι είπαμε, θα είναι ότι είναι, τι να βάλουμε τα μέσα στο τραγούδι, κατά πόσο να μην συμπτώνουν το βάλουμε σε αίσθημα. Τέλος, κατά πόσο υπάρχει αίσθημα στον τρόπο του τραγουδά και βάζω το μέτρο πράγμα να είναι ένα παράδειγμα. Αν έρθω από την βαθμολογία μου βλέπω ότι μπήκε ένα μέσα σε αίσθημα, ό,τι μέσα σε αίσθημα να είναι συνυπολογίζεται μαζί με τα υπόλοιπα τα άλλα του τραγουδιού. Δέλτα, συνυπολογίζεται το ΔΑΜΕ. Φυσικά θα είναι μεγάλη διαφοροποίηση γιατί το ΔΑΜΕ θα συνυπολογιστεί μαζί με τα άλλα τρία που υπάρχουν, τη ρυθμική, ακρίβεια, την ερωτική και την ερωτική. Θα είναι ένας ελληνικός ρυθμός, θα υπολογιστεί που είναι αγουδινόλο και τούτο θα συνυπολογιστεί μαζί με τον άλλο βαθμό που να φτάλει εκτέλεση μουσικού οργάνου και θα λάβει που ξεκινώνονται στις δύο. Την εκτέλεση μουσικού οργάνου και να βάλω παραδείγματος χάρη εγώ τεχνική. Και θα βάλω και βάλω την πίτα ότι είναι 4 παραδείγματος χάρη τεχνική. Παράδειγμα. Όταν βάλαμε στην τεχνική να το βάλω βαλατικά, ξαφνικά να γίνει και πολλά πιο σημαντικό, γιατί έχει 4 συμβουλευτή. Άρα στην εκτέλεση μουσικού οργάνου βαρύ παραπάνω. Και με στήλες εννοείς σε αυτές εδώ τα ρόλα από το τραγούδι του που γράφει κατά κενά, έτσι προηγουμένως στην αρχή στήλες όσον αφορά τα ένα που υπάρχουν που μπορώ εγώ να σβήσω όπου θέλω να βάλω τα μέσα θα βάζω να σβήνω ό,τι αφήνω και το δεύτερο κάτι στο δεύτερο παραπάνω μόνο σε τότε που θέλω εγώ να είμαι τεχνική, εκτέλεση μουσικού οργάνου θα γίνω στον κάθε συντελεστή το βάρος που θέλει και θα φτάσει στον βαθμό.
Καλή, έχει κάτι άλλο να χτίσω το οποίο θέλει να. Δεν ξέρω τι είμαι απάντησες. Καλά πως είναι. Από την πρώτη, όπως θέλει ο κάθε καθηγητής, μπορεί ο ίδιος ο κάθε καθηγητής να βάλει τις δικές του πορείες και να κάνει τη δική του επίλογο από πράγματα που θέλει να τεστάρει τους μαθητές τους. Ακούς με? Υπάρχει τρόπος άλλος εκτός που το, να είσαι μέσα στο sheet, μέσα στο spreadsheet και να βάζεις έναν τα παραμέτρους. Υπάρχει τρόπος ας πούμε σαν φόρμα που να μπορεί να περνά που δεν είναι στο άλλο αυτόματα, κάτι... πώς να δηλαδή να μην βλέπεις στην οθόνη μου το φύλλο ας πούμε για να χρειαστεί να βάλεις έναν πειράζει ένα βαθμό να πιένει δούλα με τη σειρά, ας πούμε. Μπορεί να γίνει το πράγμα με κάποιον τρόπο. Δούλα με τη σειρά, δεν καταλαβαίνω. Στάση σώματος, μετά σου κάνει... Ναι, με δύο στραβό. Αν... Ήδια, ναι. Τούτα, έχει τρόπο να σου τα βγάλει σε... σε μια σελίδα ας πούμε, που να δείχνει έναν τούτες τους παραμέτρους και να τις βάλεις για κάθε μαθητή. Έναν τα παιδεία και να βάλεις ας πούμε στάση σώματος. Μετά παρά σέντερ να σου βγάλει μέσος, αλλά είναι πιο μεγάλο και πιο ξέρεις, να είναι... Έτσι να περνούν ούρλα μαζί για να βλέπουμε ούρλα μια φορά. Έχουμε πάνω κάτω τους μαθητές που δαμε. Οπότε βασικά έχει να κάνει μόνο με τις στήλες. Επειδή είναι μικρά πράγματα, ήταν να χρησιμοποιούμε στις πολλές σελίδες. Λοιπόν, την εθνική ακρίβεια είναι μόνο την μελλοντική νόμη. Έκανα έτσι, αντί για να... Σύγχρονο μυστικό. Σύγχρονο πράγμα, δεν είναι πολλά λόγω. Είναι μια φορά έτσι που γεμίζει εύκολα. Με 20 πράγματα, να μην είναι 20, πόσα είναι. Ναι. Καλησία, να τους κάνεις ένα copy-paste από την... Ναι, ηλεκτρονικά σου τους δώσουν από το σχολείο και κάνεις copy-paste. Ναι, πάλι στους νούμερους και έτσι μπορεί να κάνεις score κάτω, σπουδές να βρίσκεις τις επόμενες τάξεις. Να χρειάζεται ούτε κάτι. Οπότε, δύο στις τάξεις που πάρουμε πράγει εμείς, ας πούμε, και μπορεί να κάνεις όλες τις κατηγορίες δηλαδή, για το τραγούδι που χρησιμοποιάζεσαι ασχέτως της τάξης. Δηλαδή μια κατηγορία σε μια τάξη με τρεις κατηγορίες που χρησιμοποιάς, να έχεις πιο ή τρεις για μια άλλη τάξη και να έχεις μέσα στο ίδιο τον μεγάλο. Αν έχεις τις κατηγορίες που υπάρχουν στην τάξη, μπορείς ένα μαθητή ξεχωριστά να βαθμολογήσεις μόνο για εκείνο που θέλεις. Και μόνο ποινά που επαθμολόγησες εσύ υπόψη του το πρόγραμμα. Μπορεί να θέλει να γνωρίσει. Είναι σαν... Ό,τι αφήνεις ο πιο δηλαδή. Μπορεί να γνωρίζει το, ότι σαν ας πούμε δεν υπήρχε ποτέ. Μα... Σε μαθητή ξεχωριστά. Έχεις να σπέντε να ανέβαλες του πρώτου άστερη θυγή ακρίβεια, παραδείγματος χάρη ένας μαθητής μπορεί να τραγουδά, ο άλλος μπορεί να παίζει όργανα. Άρα, έτσι θα
βάλεις καμία βαθμολογία στο τρόπο την πάλι και το αν βάλεις του μόνο το εκτέλεση μουσικού οργάνου, ένα του σοβαρής. Και του λέει ο ένας να πάει στο μουσικό οργάνο να πιάσει βαθμολογίες του, άλλος να πάει στο τρόπο την να πιάσει την βαθμολογίες του. Και το άλλο φυσικά στο τραγούδι, επειδή είναι υπολογιστούς οι βαθμολογίες. Πολλά ωραία. Κάποιος να κάνει απορία. Θέλει να σχολιάσει. Πώς χρησιμοποιεί, κάποιος το χρησιμοποιεί, πώς το χρησιμοποιείσαι. Εγώ βλέπω 7-8 άτομα τα οποία είναι με μικρόφωνο κλειστό, άρα okay. Αυτό είναι τα παιδιά, ευχαριστώ. Ένα άλλο πράγμα. Κάποιοι βαθμολογία στα τσίτρα μας που διονύζει να τα αφορούσει. Έχει ένα φύλλο ανοιχτό και μπορεί να του πει 100 πράγματα των γονιών. Ας πούμε, βλέπετε τα μπροστά σας. Πάμε σε να πείτε πως ευκεί και ο τελικός σας ο βαθμός τσάμε. Σε έναν πρόβλημα, ας πούμε, να σε ευκεί και ο βαθμολογία σας και ότι υπολογιστή για συνούρλα σωστά. Λοιπόν, επειδή έχασα και λίγο τα σεμινάρια που έκαμε στο συναντήσεις των καθηγητών, μπορεί να συνδυαστεί και με ηχογράφηση ή μία ψυχογράφηση. Μετά στο στήριστο, ας πούμε, την αξιολόγηση. Διαλύσεις, ναι, σίγουρα. Να φωτογραφίσεις τους μαθητές σε το θέσμα και κάθε στιγμή να λέει στο τραγούδι να τούτος βλέπω το έναν έτσι. Τον άλλο σίγουρα, έχεις την άνεση να το κάνεις σπίτι σου, να βάλεις την αθολογία σου να με προσεχθείς. Την ίδια τιμή για να ακούγοντας τους να τους βάλεις τις βαθμολογίες τους. Του την ίδια την ίδια την ίδια γάμμα. Ναι, για τους οι οποίοι είναι πιο περίπλοκοι και χρειάζονται παραπάνω σκέψη, να το κάνεις. Ναι, και βάλεις εσύ τις παραμέτρες οι οποίες θέλεις εσύ να βαθμολογίζεις. Ο καθένας τούτα είναι ενδεικτικά που έπρεπε, αλλά αν τούτα μου το Υπουργείο Επιχειρήτρια αναφορά τις κατηγορίες που βάλαμε τις υποκατηγορίες, αλλά όπως θέλει να αλλάξει οποιαδήποτε υποκατηγορία ή να γνωρίσει την άλλη, θα το κάνει. Να αλλάξει τον τρόπο μαθητής. Ναι, ναι. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ναι. Γεια σου.